Να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Βασίλη Μεταξά από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα και καλημέρα στους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο και να μας πείτε πώς ακούσατε τα όσα είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Κοιτάξτε, νομίζουμε ότι και μετά τις ευρωεκλογές συνεχίζεται από μεριάς της Νέας Δημοκρατίας μια τακτική. Λες και δεν άκουσε το μήνυμα των ευρωεκλογών. Αυτό το πήρε το μεγάλο μήνυμα, χαστούκι. Πιστεύετε, το άκουσε το μήνυμα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η στάση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει αυτό το οποίο λέει εδώ και καιρό το ΚΚΕ, που το εξέφρασε και νομίζω ο κύριος Μητσοτάκης παραστατικά, λέγοντας «μαύρη γάτα, άσπρη γάτα, το θέμα είναι να γίνεται η δουλειά». Mm. Και νομίζουμε ότι ο λαός πρέπει εκεί να στρέψει την προσοχή του. Για ποιον γίνεται η δουλειά. Για ποιον δηλαδή ακολουθείται αυτή η στρατηγική τώρα από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, που είναι στο κυβερνητικό τιμόνι, στην οποία στρατηγική όμως συμφωνούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, γι' αυτό έχουν και αντίστοιχες δυσκολίες. Και είναι η στρατηγική υπέρ των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που θέλουν την πράσινη μετάβαση και την πράσινη ανάπτυξη στη χώρα, που θέλουν τη χώρα κέντρο και κόμβο ενέργειας εμπορευμάτων για λογαριασμό των εφοπλιστών και άλλων. Υπέρ των ολίγων, όπως είπε και ο κύριος Σαλμάς από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Σαλμάς τώρα κατάλαβε. Σας έδωσε επιχειρήματα, ναι. Εντάξει, τώρα θυμήθηκε ο κύριος Σαλμάς ότι η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ των ολίγων. Εντάξει. Αλλά νομίζουμε ότι ο λαός πρέπει εκεί να στρέψει την προσοχή του. Ότι υπάρχει μια συνεπής στάση και από μεριάς κυβέρνησης και από μεριάς αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και των υπόλοιπων κομμάτων φυσικά. Στο να εξασφαλίσουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να μπορούν να έχουν τη μεγαλύτερη κερδοφορία, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, οι επιχειρηματικοί όμιλοι της χώρας. Οι ξενοδόχοι, μιας και είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο, οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, αυτά τα οποία και πριν τις εκλογές παρουσιάζονταν από την κυβέρνηση ως μεγάλη ανάπτυξη, που όμως για το λαό είναι η φτώχεια, είναι η ακρίβεια, είναι μεγαλύτερες θυσίες και αυτές ο λαός μπορεί να τις αντιπαλέψει στο δρόμο. Μπορεί να τις αντιπαλέψει με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ, κάτι το οποίο έδειξαν και αυτές οι εκλογές. Και ως προς αυτό η κυβέρνηση θα έχει δύσκολα. Κρατάτε μικρό καλάθι εσείς όταν ακούτε ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι να λύσει τα προβλήματα και ότι προχωράμε μπροστά. Καταρχάς δεν νομίζω ότι έχει κάποια τέτοια πρόθεση η κυβέρνηση. Μα κοιτάξτε να δείτε τώρα, μιλάνε για την ακρίβεια και 5 ώρες χθες λέγανε πώς η ακρίβεια έχει χτυπήσει τα λαϊκά εισοδήματα και σήμερα ανακοινώσανε 357% αύξηση σε 400 φάρμακα. 10 εκατομμύρια επιπλέον χαράτσι για το λαό για την αύξηση των φαρμάκων. Και μάλιστα οι φαρμακοβιομήχανοι ζητάνε σε 1000 φάρμακα να αυξηθούν οι τιμές. Οπότε τι συζητάμε. Την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών οι μαύροι ή άσπροι γάτα συνεχίζουν. Είναι αλήθεια πως εσάς στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σας βρίσκει ήρεμου σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα, με το ΠΑΣΟΚ, με το ΣΥΡΙΖΑ, που γίνεται, υπάρχει ένας μεγάλος αναβρασμός γενικότερα στην κεντροαριστερά. Αυτό όλο πώς το βλέπετε εσείς, πώς το παρατηρείτε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Κοιτάξτε, νομίζω. Και αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει τη μεγάλη περί ενοποίησης της κεντροαριστεράς κτλ. Ναι, δεν είναι καινούργια συζήτηση. Προφανώς οι ευρωεκλογές τροφοδοτούν και επιτείνουν. Δίνουν κάποιες εξελίξεις, κάποιες διεργασίες που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι όπως λένε μεγάλοι όμιλοι, εκδοτικοί και άλλοι όμιλοι του συστήματος, να το πω για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, δεν μπορεί, λέει, στην Ελλάδα να υπάρχει η λογική του 1,5 κόμματος. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία. Και από εκεί και πέρα να μην υπάρχει μια εναλλακτική η οποία να μπορεί να απορροφήσει κραδασμούς, τη δυσαρέσκεια σε αυτό το γνωστό γαϊτανάκι, το γνωστό παιχνίδι που το έχουμε ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Όταν ο πρώτος δεν τα πάει καλά, και είναι λογικό να μην τα πάει καλά, γιατί αντιλαϊκή πολιτική εφαρμόζει, να υπάρχει ένας δεύτερος ο οποίος να μπορεί να ρουφήξει. Πιστεύετε την αντίδραση του κόσμου. Αν ενοποιηθούν ενδεχομένως, γίνει αυτή η ενοποίηση, θα υπάρξει ένα αντίπαλον δέος στην κυβέρνηση? Αυτό θέλω να πω, ότι αυτή η συζήτηση δεν αφορά το λαό τελικά. Γιατί είναι συζήτηση για το πώς θα βρεθεί ένας κατάλληλος φορέας για να μπορέσει να απορροφήσει και να ενσωματώσει τις όποιες αντιδράσεις. Θα είναι από την ίδια πλευρά του ίδιου νομίσματος. Μα αυτό δεν έχει αποδείξει και η πρόσφατη ιστορία, ότι η στρατηγική είναι κοινή. Φαίνεται και από τι ψηφίζουν από κοινού στη Βουλή, φαίνεται από
τη βολική αντιπολίτευση αυτά, που κάνουν Μεταξά, αυτά τα κόμματα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που είναι βούτυρο στο ψωμί και της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό και έχουν αυτές τις δυσκολίες το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στα βασικά ζητήματα αυτά τα οποία φέρουν τα προβλήματα στο λαό, στα βασικά ζητήματα έχουν πλήρη συμφωνία. Άρα λοιπόν η συζήτηση για το πόσο ισχυρή θα είναι η κεντροαριστερά και ποιο σχήμα θα βρεθεί, δεν είναι μια συζήτηση η οποία αφορά τον εργάτη, τον αγρότη, τον επαγγελματία, τον νέο άνθρωπο που βλέπει να ξεδιπλώνεται μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση, μια συγκεκριμένη λογική ανάπτυξης, την οποία την πληρώνει με τις θυσίες του, με την αγωνία του, με το αίμα του κάθε μέρα που περνάει. Αυτά τα περί μαύρου χρήματος στα κόμματα, πώς τα ακούτε εσείς αυτά? Κοιτάξτε τώρα, εντάξει, αυτά είναι, νομίζουμε ότι έχουν βγει και στην πορεία και στην ιστορία πολλές περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε καταρχάς και νομίζω καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι αυτά δεν ακουμπάνε το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ έχει πάρα πολύ αυστηρές διατάξεις, γιατί ακριβώς είμαστε κομμουνιστικό κόμμα. Άρα αυτό ξέρει, που ο κύριος Αποστολάκης σας αφορά, ότι όλα τα κόμματα έχουν μαύρο χρήμα. Εντάξει τώρα, τι συζητάμε τώρα. Νομίζω ότι ξέρει ο κόσμος ότι στο ΚΚΕ όταν δίνεις την εισφορά από το υστέρημα του λαού, όταν δίνει για να ενισχύσει το ΚΚΕ, ξέρει και πού θα πάνε τα χρήματα. Ξέρει ότι το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύσεις σε επιχειρηματίες και επιχειρηματικούς ομίλους, ακριβώς γιατί βρίσκεται απέναντι. Και προφανώς, ξαναλέω, δεν αφορούν το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ ελέγχεται και μάλιστα πολύ πιο αυστηρά, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε εκφράσει σοβαρές αντιθέσεις στο νόμο για τα οικονομικά των κομμάτων, σε ένα αντιδραστικό νόμο, που ουσιαστικά θέλει να φακελώσει, και όσον αφορά το ΚΚΕ, να φακελώσει όλους αυτούς τους εργαζόμενους, όλα αυτά τα λαϊκά στρώματα, τα οποία δίνουν το 2 ευρώ τους για να ενισχύσουν το κουκουέ. Και εμείς έχουμε πει, και μάλιστα το έχουμε πληρώσει, να το πω έτσι, έχουμε υποστεί και τις συνέπειες, ότι δεν θα δώσουμε κανένα όνομα. Γιατί ξέρουμε και ιστορικά τι σημαίνει να φακελώνονται όσοι ενισχύουν το ΚΚΕ. Τέλος πάντων, αυτή η συζήτηση νομίζω δεν αφορά προφανώς το ΚΚΕ. Τώρα, η χρονική περίοδος που επέλεξε ο κύριος Κασελάκης να ανοίξει αυτή τη συζήτηση λίγο πριν κλείσει την αυγή κτλ. Αφορά νομίζω ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη πολιτική, ιδεολογική, οργανωτική, τον πολιτικό, ιδεολογικό, οργανωτικό εκφυλισμό του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και βέβαια είναι σε εξέλιξη. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να αποτελέσει και ένα καμπανάκι για έναν κόσμο αριστερό, έναν κόσμο προοδευτικό. Έναν κόσμο ο οποίος λέει, ωραία, τώρα τι κάνουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που είναι στο τιμόνι αυτής της αντιλαϊκής στρατηγικής που περιέγραψα πριν. Αυτός ο κόσμος πιστεύετε ότι θα κινηθεί προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Εμείς τους καλούμε να βρεθούμε. Και ξέρετε τι, όχι να βρεθούμε μόνο στην κάλπη και να τα ξαναπούμε μετά από 4 χρόνια. Να βρεθούμε στους αγώνες, να βρεθούμε στο δρόμο, να βρεθούμε στην ανάγκη να ενισχύσουμε την οργάνωση των εργαζομένων, των αγροτών, των επαγγελματιών, των νέων ανθρώπων, των φοιτητών. Γιατί τελικά, αυτό δεν απέδειξε και η πορεία και των τελευταίων χρόνων, ότι εκεί που ανατρέπονται οι αποφάσεις είναι στο δρόμο. Εκεί πρέπει να ενισχυθεί και εκεί βάζουμε και εμείς όλες μας, θέτουμε εμείς όλες μας τις δυνάμεις να ενισχυθεί το εργατικό, το λαϊκό κίνημα και μάλιστα με το αποτέλεσμα των εκλογών και το θετικό αποτέλεσμα υπέρ του ΚΚΕ. Νομίζουμε ότι δίνεται η δυνατότητα αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης το οποίο εκφράστηκε και σε αυτές τις εκλογές και δεν εκφράστηκε μόνο στις εκλογές, εκφράζεται και στο δρόμο, εκφράζεται και σε θετικά αποτελέσματα στις αρχαιρεσίες σωματείων, εκφράζεται με μία ανάταση η οποία φαίνεται ότι αρχίζει και δυναμώνει. Νομίζουμε ότι αυτή είναι η διέξοδος και αυτόν τελικά, αυτό έχει απέναντι τη Νέα Δημοκρατία. Αυτόν τον κύριο αντίπαλο έχει απέναντι τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε κάνει σημεία σας και το θέμα της ΛΑΡΚΟ και διαφωνήσατε έντονα και με την τροπολογία που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή που έφρυνε η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, το θέμα με τη ΛΑΡΚΟ είναι χαρακτηριστικό για, όχι μόνο για το πώς βλέπει η κυβέρνηση τους εργαζόμενους και πώς αντιμετωπίζει, αλλά είναι χαρακτηριστικό για αυτό που λέμε καπιταλιστική ανάπτυξη στη χώρα. Για το πώς καταστρέφονται παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, ακριβώς γιατί για να μπορέσει να αξιοποιηθεί
ο ορυκτός πλούτος. Και δεν είναι μόνο η Λάρκο, το Νικέλιο, ο Λιγνίτης. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να αξιοποιηθεί ο ορυκτός πλούτος είναι να έρθει ένας καλοθελητής επιχειρηματίας και να πει: μπορώ να βγάλω μεγάλο κέρδος εδώ. Φυσικά διαφορώντας για το αν αυτό το οποίο θα κάνει έχει αντίκτυπο σε υπαρκτές κοινωνικές και όχι μόνο και παραγωγικές ανάγκες. Mm-hmm. Και υπάρχει καταστροφή παραγωγικών δυνατοτήτων σε αυτό το μοντέλο, στο μοντέλο της καπιταλιστικής οικονομίας, καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Και τέλος πάντων, δεν τα δουλεύει ο μεγάλο επιχειρηματίας στα εργοστάσια, οι εργάτες τα δουλεύουν. Οι εργάτες δουλεύουν το νικέλιο, οι εργάτες το βγάζουν. Και μάλιστα οι εργάτες της Λάρκο, που είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς εργάτες εκεί στο χώρο, οι οποίοι έχουν δώσει το αίμα τους. Και λέμε ξεκάθαρα ότι είναι μια ευκαιρία να ανοίξει συζήτηση τελικά για το ποιος πρέπει να πάρει τελικά και τα κλειδιά της οικονομίας, τα κλειδιά της διαχείρισης αυτού του πλούτου. Και πρέπει να τα πάρουν οι εργάτες. Mm-hmm. Αυτό το ΚΚΕ το λέει εδώ και από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του και νομίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια ανοίγει μια πιο καλή συζήτηση σε αυτή την κατεύθυνση που μπορεί να συνεχιστεί και να γίνει και αγώνας, να γίνει και οργάνωση, να γίνει και διεκδίκηση και για να αποτρέψουμε τις άμεσες συνέπειες, όπως το κλείσιμο της Λάρκο και όχι μόνο, αλλά κυρίως για να ανοίξει αυτός ο απαραίτητος δρόμος προοπτικής ανάπτυξης της χώρας υπέρ των λαϊκών συμφερόντων. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με το να αποφασίσουν οι εργάτες, να αποφασίσουν οι λαϊκές οικογένειες της χώρας μας, να αλλάξουν συνολικά την πολιτική, οικονομική κατάσταση και μπορούν να το κάνουν, έχουν τη δύναμη να το κάνουν. Μάλιστα. Και μιας και σας έχουμε εδώ, να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία με λίγα λόγια να μας βάλετε, να μας δώσετε την κεντρική ιδέα. Νομίζω καταθέσετε μια πρόταση νόμου για τους αυτοαπασχολούμενους. Μας δώσετε μια κεντρική ιδέα, έτσι είναι. Τι ζητάτε. Ακριβώς, γιατί αποδείχθηκε και όλες οι προεκλογικές και πριν τις βουλευτικές εκλογές ο καθησυχασμός και από μεριάς κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων ότι τελικά δεν ισχύει. Κοίταξε, ο στόχος είναι να κλείσουν τους μικρούς επαγγελματίες, να βάλουν λουκέτο. Mm-hmm. Γιατί η πίτα της αγοράς στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, το κομμάτι, να το πω έτσι, της αγοράς που έχουν οι μικροί, είναι πολύ μεγάλο. Έτσι, αυτά λένε τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οικονομικά επιτελεία του συστήματος. Οπότε χάνουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Γι' αυτό και είναι διαχρονική η πολιτική αυτή της επίθεσης και του τσακίσματος στα μικρομεσαία αυτά στρώματα, στους επαγγελματίες της πόλης και του χωριού. Γι' αυτό και το ΚΚΕ επαναφέρει αυτή την πρόταση νόμου για να υπάρχει μια πραγματική ανακούφιση με μέτρα τα οποία είναι δίκαια, τα οποία αφορούν τη ζωή των επαγγελματιών και τέλος πάντων δεν είναι δυνατόν να δίνει η κυβέρνηση φοροαπαλλαγές σε τράπεζες, σε εφοπλιστές, σε μεγάλους επιχειρηματίες και να πληρώνουν την ύφη, να την πληρώνουν οι λαϊκές οικογένειες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μεταξά, για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.